Και έχουμε τη χαρά εδώ στο στούντιο να είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Ντουζίνας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Σιφάκη, κύριος Κλάδης. Μεγάλη μου τιμή και χαρά να είμαι μαζί σας. Εμάς είναι η δουλειά μας, δεν είναι αλίμονο. Λοιπόν, πριν να πούμε δύο κουβέντες για τον κόσμο, γιατί τα έχουμε ξαναπεί λίγο στον αέρα τηλεφωνικά. Εσείς έχετε καταγωγή από τον Μπορώ, αλλά έχετε τελειώσει την Ιωνίδιο. Πυραιώτηση, ναι, η καταγωγή της οικογένειας. Αλλά πυραιώτηση. Στον Πειραιά γεννήθηκα, στον Πειραιά μεγάλωσα. Ναι. Έβγαλα μέχρι το πανεπιστήμιο. Να 4 έφυγα, πήγα στην Αγγλία. Και όπως έρχονται τα πράγματα στη ζωή, χωρίς να τα έχεις προγραμματίσει. Μετά από 40 χρόνια σχεδόν. Έμεινα 40 χρόνια στην Αγγλία. Λοιπόν, με μεγάλη πορεία, επιστημονική, έτσι δεν είναι. Και εμείς τα μάθαμε τώρα. Γιατί και θυμάμαι, εγώ πρώτη φορά σας είδα. Σε αυτή την συνάντηση που έγινε, δεν θυμάμαι τώρα, το 12-13 με τον Σλοβαίνο. Το Ζίζε, το Σλάβο Ζίζε. Μπράβο, ναι, σε μια συνάντηση στο Μουσείο Μπενάκη. Εκεί πρώτη φορά σας είδα, μετά από δεκαετίες. Εσείς είχατε επαφή με την Ελλάδα γενικά αυτό το διάστημα? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ μπήκα στην αριστερά επί Χούντες, στο Ρίο Φεραίο. Μετά στην Αγγλία συνέχισα στο Λονδίνο που πήγα και έκανα καταρχάς σπουδές. Μετά πήγα στο Πανεπιστήμιο, διορίστηκα και έμεινα. Μέχρι τις αρχές του 80 ήμουνα ενεργά ανακατεμένος στην ελληνική πολιτική, βέβαια από το Λονδίνο, ως μέλος εκεί των οργανώσεων στο Λονδίνο. Έκτοτε, επειδή η δουλειά η δικιά μου που είναι στον χώρο του δικαίου και της φιλοσοφίας δεν είχε άμεση σχέση με την Ελλάδα, δεν ήμουνα ενεργά ανακατεμένος. Βέβαια, παρέμενα, είχα τους φίλους, τους παλιούς εδώ στον Πειραιά και γενικότερα στην Ελλάδα και ερχόμουν περισσότερο για διακοπές. Εντούτοις αυτό που συνέβη είναι ότι όταν ξεκίνησε η κρίση, επειδή εγώ τότε είχα μία στήλη στην εφημερίδα Guardian και ήταν η μόνη στήλη, μόνιμη στήλη τέλος πάντων, σε αγγλόφωνο μέσο και σημαντικό αγγλόφωνο μέσο, το οποίο άρχισε να υποστηρίζει την Ελλάδα. Δηλαδή εκεί που μας λέγανε κλέφτες, ψεύτες, απατεώνες, τεμπέληδες και όλα αυτά, εγώ έγραφα και για αυτά που υποφέρει ο ελληνικός λαός, αλλά και για τις αντιστάσεις τους, που ήταν οι μεγαλύτερες που έγιναν στην Ευρώπη σε χώρα με μνημόνιο. Και έτσι σιγά σιγά ξαναπέκτησα την επαφή μου με την πολιτική Ελλάδα. Και όταν μου έγινε μια τιμητική πρόταση το Σεπτέμβριο του 2015 να είμαι υποψήφιος, καταρχάς είπα ότι εγώ δεν θέλω να αλλάξω τη ζωή μου, δεν το είχα σκεφτεί καν. Και όμως δέχτηκα να είμαι υποψήφιος στον Πειραιά, εξελέγην βουλευτής και τα υπόλοιπα είναι ιστορία, όπως τα λένε. Εσείς καθηγητής ανθρωπιστικές σπουδές και τέχνης, έτσι δεν είναι? Νομικής και φιλοσοφίας. Νομικής και φιλοσοφία. Ναι, ναι. Ένας άνθρωπος που προέρχεται από τον πανεπιστημιακό χώρο, που εν πάση περιπτώσει οι εμπειρίες του, οι συνιστώσεις όλες οδηγούν σε ένα πιο ακαδημαϊκό μοντέλο. Τι συναντήσατε όταν από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι εδώ μπήκατε σε αυτήν την κατάσταση, η οποία, προσέξτε, αυτό που λέει ο κόσμος, βουλευτής είναι και οι 300 να καούν, αυτά τα γνωστά, τα γνωστά. Ναι. Τι σας σώθησε έναν άνθρωπο ο οποίος έχετε, ναι, μεγάλη εμπειρία με τους σπουδαστές σας, με τους φοιτητές, ναι, με τον ακαδημαϊκό κόσμο, να αναμειχθείτε στην πολιτική? Καταρχάς σας είπα ότι ήταν μια πρόσκληση που έγινε, ναι, από την ηγεσία τότε του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ το 15 Σεπτέμβριο, μόνο δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Τη δέχτηκα κάτω από μεγάλη πίεση και να σας πω την αλήθεια, τότε έλπιζα να μην εκλεγώ. Αλλά εξελέγει. Τα λέω όλα αυτά μάλιστα σε ένα βιβλίο που εξεδόθη μόλις την Παρασκευή. Λέγεται Από την Έδρα, την Πανεπιστημιακή, δηλαδή στα έδρανα της Βουλής. Και εκεί περιγράφω και το βιωματικό μέρος. Θα μιλήσουμε γι' αυτό σε συνέχεια το βιβλίο, βέβαια. Οπότε τι βρήκα, να σας πω καταρχάς. Η μεγαλύτερη μου έκπληξη όταν ήρθα εδώ στη Βουλή τέλος του 2015 ήταν ο τρόπος που μας αντιμετώπισαν τους 145 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι οι περισσότεροι τους είναι δάσκαλοι, γιατροί, δικηγόροι, πολλοί συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι κτλ. Πώς ήταν άγνωστοι στην πολιτική, με την έννοια δηλαδή στο κοινοβουλίο. Ακριβώς. Πώς μας αντιμετώπισαν οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας κυρίως? Ότι εσείς δεν έχετε δικαίωμα να είστε εδώ. Δεν είναι ο χώρος σας. Είστε για τα αλόνια, όχι για τα σαλόνια. Αυτό είναι ο ναός μας, το γήπεδό μας, το σπίτι μας. Ναι. Είσαστε για λίγο και να φύγετε. Και το λέω αναλυτικά, διότι εγώ δεν έμπαινα σε αυτό το μοντέλο, ας πούμε, διότι ξέρανε ότι τέλος πάντων έχω μια μεγάλη καριέρα, έχω γράψει πολλά βιβλία, μεταφράσει. Και επομένως υπήρχε με μένα μια διαφορετική αντιμετώπιση, η οποία, να σας πω ένα έτσι σαν ανέκδοτο, το οποίο το γράφω και στο βιβλίο, ότι κάποιο πολύ σημαντικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής και πρώην υπουργός κτλ., μου λέει: κύριε Δουζίνα, να πούμε, εσείς τώρα τι δουλειά έχετε με αυτούς τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ? Αυτοί, λέει, δεν έχουν ταξιδέψει ποτέ στο εξωτερικό, δεν μιλάνε ξένες γλώσσες. Το πιο ωραίο όμως ήταν το τρίτο.
δεν ξέρουν πώς να διαλέξουν ένα καλό μπουκάλι κρασί. Και απάντησα εγώ, τα έχασα λιγάκι και απαντάω ότι κοιτάξτε να δείτε, να πούμε, και εσείς τώρα που έχετε σχέση, μια καλή αστή είσαστε εσείς, ας πούμε, και έχετε μέσα τον Γεωργιάδη, τον Βορύδη, άνθρωποι οι οποίοι είναι, ας πούμε, στον ακριβή. Ξέρει να διαλέξει κρασί ο κύριος Βορύδη. Ξέρει, πιθανόν. Δεν το αμφιβάλλω. Να σας πω, να πούμε. Αυτή λοιπόν η απαξίωση η οποία υπήρχε στο προσωπικό επίπεδο ήταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία, ας πούμε, της καριέρας. Από εκεί και πέρα, εγώ εξελέγη μου έκανε τιμή η Βουλή των Ελλήνων και με εξέλεξαν πρόεδρο της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικής Πολιτικής. Ναι. Και τα επόμενα 4 χρόνια, δηλαδή μέχρι τώρα που διαλύθηκε η Βουλή, ήμουνα ο άνθρωπος της Βουλής, ο οποίος ανακατεύθηκα με όλα τα μεγάλα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, από το Brexit, το οποίο το ήξερα βέβαια, γιατί συνταγματικό δίκαιο μεταξύ άλλων δίδασκα στην Αγγλία, το αγγλικό δηλαδή, ναι. Μέχρι τις πρέσπες, μέχρι τα θέματα με την Αλβανία, τα ελληνοτουρκικά κτλ. Και αυτό που θα έλεγα για αυτό το χώρο, που ήταν ο κύριος χώρος ενασχόλησή μου, ως κοινοβουλευτικού βέβαια, όχι ως πολιτικού προσώπου, ήταν ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται στην πιο αναβαθμισμένη θέση και από πλευράς αναγνώρισης μέσα στη Δυτική Ευρώπη και τα λοιπά, αλλά και γεωπολιτικά. Και αυτό νομίζω είναι εξαιρετικά σημαντικό να λέγεται, διότι υπήρχε πάντα η εντύπωση, σου λέει, αυτή η αριστερή με τα θέματα της άμυνας, με τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής δεν ενδιαφέρονται, δεν τα ξέρουν, έτσι κι αλλιώς είναι τόσο πολύ αντιεθνικιστές ή αντιπατριώτες, όπως μας λέγανε, που δεν μπορούμε εκεί πέρα να έχουμε την παραμικρή επιτυχία. Και αυτό το οποίο συνέβη και στο οποίο βοήθησε καταρχάς η στάση του ελληνικού λαού και στα νησιά και εδώ στον Πειραιά, στην Ε1, θα τη θυμόνται πολύ, πώς αντιμετώπισε ο κόσμος αυθόρμητα, βγήκε στους δρόμους και βοήθησε τους πρόσφυγες κτλ. Αυτό άρχισε να μας δίνει μια πρώτη ανάσα διεθνώς. Γιατί εγώ συνέχισα να πηγαίνω στο εξωτερικό, να μιλάω, να γράφω κτλ. Μετά βέβαια οι άλλες μεγάλες επιτυχίες, οι οποίες οδήγησαν και για πρώτη φορά να έχουμε τέτοιες επισκέψεις στη διάρκεια αυτής της τετραετούς θητείας από σημαντικότατα πολιτικά στελέχη. Θυμηθείτε, ο Ομπάμα ήρθε εδώ να δώσει το κύκνιο του άσμα, τον λόγο τον τελευταίο. Βέβαια, διάφοροι, οι πρόεδροι κτλ., ο Πάπας ακόμα. Δηλαδή, ξαφνικά η Ελλάδα, που είναι μια μικρή χώρα, η αριστερά ένας μικρός πολιτικός χώρος, ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα μικρότερος, μπόρεσε να και να αναβαθμίσει τη θέση της Ελλάδας, αλλά και να δημιουργήσει, νομίζω, μια παρακαταθήκη για την οποία εγώ προσωπικά είμαι εξαιρετικά περήφανος ότι ήμουν αναμειγμένος, έστω και στο περιφέρεια, ας πούμε, αυτής της αναβάθμισης. Και πραγματικά νομίζω ότι όποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, μάλλον θα είναι, μπορεί να είναι η Δημοκρατία, εμείς αγωνιζόμαστε να το κερδίσουμε, βρίσκει μια Ελλάδα η οποία είναι πολύ πιο ισχυρή, αλλά και μια Ελλάδα που, είναι, που έχει αυτή τη στιγμή και δημοσιονομικά και από πλευράς οργάνωσης διοίκησης μια πολύ καλή κατάσταση από αυτό που βρήκαμε το 2014. Η δικιά σας η άποψη, η δικιά σας η άποψη για το τι έφτεξε και στις ευρωεκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε με 9,5 μονάδες, έχει μια ξεχωριστή σημασία, με την έννοια δηλαδή ότι η πορεία δικιά σας δεν είναι του πολιτικού ή μπας περιπτώσει του κομματικού που τόσα χρόνια ήταν εδώ και έβλεπε τα πράγματα όπως τα βλέπουν περισσότεροι. Για πέστε μας, πού κατά τη γνώμη σας οφείλεται το γεγονός ότι υπήρχε μια αυστηρή τιμωρία απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή, κάποιοι, ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων είπε, πιθανόν οι απαιτήσεις δικές μας είναι διαφορετικές. Ναι. Τι ήταν αυτό? Καταρχάς να πω ότι σήμερα η Ελλάδα, αν τη συγκρίνουμε την Ελλάδα του 2014, αρχές 2015, είναι σε όλα τα πεδία, νομίζω, σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ξεκινάμε από αυτό. Δηλαδή, ότι έγινε ένα μεγάλο έργο, ένα έργο κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, με επίθεση και εσωτερική και βέβαια από τους δανειστές μας, και με πάρα πολλούς περιορισμούς και προσδιορισμούς της πολιτικής και της οικονομικής και της κοινωνικής και βέβαια όλων των άλλων. Μόνο ξεκινάμε από αυτό. Όπως λέτε, ήταν μια μεγάλη ήττα. Οι συζητήσεις που έχουν γίνει από πολύ κόσμο και εντός της κομματικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και εκτός, είναι πολλές, μεγάλες και εξαιρετικά ενδιαφέροντες. Και αν πιάναμε τώρα μια συζήτηση τέτοιας μορφής, μπορεί να λέω εγώ μερικά, αυτό που είπατε, το τιμωρητικό, το θέμα της χαλαρής ψήφου, το θέμα ότι κάποιος κόσμος, ας πούμε, δεν ενδιαφέρθηκε για τις ευρωεκλογές και όλα τα άλλα. Και μετά να μπούμε στα επικοινωνιακά λάθη πιθανόν, το τι έγινε την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες 3 μήνες και όλα τα άλλα. Εκεί θα γίνουν οι μεγάλες συζητήσεις, εγώ θα έλεγα, από τον αντικείμενο έρευνας πιθανών και συγγραφής διδακτορικών διατριβών κτλ. Για να το βάλω σε ένα γενικότερο επίπεδο, γιατί εγώ εκεί πέρα είναι η δουλειά μου και ως πρόεδρος του Ινστιτούτου Πουλατζάς έχουμε μια
μεγαλύτερη ευθύνη να κοιτάξουμε τη γενικότερη εικόνα στην Ελλάδα, στην αριστερά και βέβαια και στην Ευρώπη. Θα έλεγα το εξής. Αν κοιτάξετε τα αποτελέσματα του 2014 των ευρωπαϊκών εκλογών των προηγούμενων, πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ μια άνετη πλειοψηφία 3,5 μονάδων, αλλά έχασε χοντρικά τους περισσότερους δήμους και περιφέρειες, με μεγάλες εξαιρέσεις βέβαια την Αττική, τα Ιόνια και τους γνωστούς αριστερούς δήμους. Περνάνε 4 χρόνια. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή βλέπεις το εξής, ότι ο κόσμος πάει και ψηφίζει το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα και την αντιμνημονιακή λογική, αλλά δεν έχει ιδιαίτερες σχέσεις ο κόσμος στο τοπικό επίπεδο, είτε με τους δημάρχους, είτε με τους δημοτικούς συμβούλους, είτε με μια λογική της τοπικής αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στις σημερινές εκλογές και βλέπουμε τι γίνεται το εξής. Από τη μία πλευρά χάνονται σχεδόν όλες πια οι αριστερές, τα αριστερά προπύργια, ας πούμε, και βέβαια η περιφέρεια της Αττικής, και οδηγείται ακριβώς το αντίστροφο που είδαμε στο 2014, να χαθεί και η ψήφος στο εθνικό επίπεδο με τις ευρωεκλογές. Τι έγινε λοιπόν? Και εμένα αυτό είναι η γενική απάντηση που δίνω, γιατί μετά μπορούμε να μπούμε, όπως σας είπα, στα επιμέρους, αλλά αυτό είναι δουλειά για να γίνει μετά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κοινωνική γύρωση το 2014. Είχε αυτή την άβρα της νίκης, η οποία σάρωσε στο εθνικό επίπεδο, στις ευρωεκλογές, και βοήθησε και κάποιες περιφέρειες και δήμους να κερδίσουν. Έπρεπε λοιπόν τα 4 χρόνια αυτά να αποκτήσει μια κοινωνική γύρωση, να κάνει τη δουλειά του μυρμηγκιού, διότι το 2014 κέρδισε με τη δουλειά του αετού, να πούμε, δηλαδή της γενικής τάσης έξω από το μνημόνιο, κατά του μνημονίου, και τον Τσίπρα σε ένα μεγάλο άσετ. Ναι, αλλά θα έλεγε κανείς, εδώ θα μπορούσε να πει κανείς, ότι από το καλοκαίρι, από τον Αύγουστο, τον περασμένο Αύγουστο, μπορούσε να πάρει μια ανάσα. Πώς να κάνει τη δουλειά του μυρμηγκιού, πώς να αποθηκεύσει πράγματα για να τα βγάλει προς τα έξω, για να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή ή οτιδήποτε άλλο, και στο εσωτερικό του ακόμα, αν θέλετε. Από τη στιγμή που ήταν δέσμιος μέχρι τον περασμένο Αύγουστο. Η δουλειά του μυρμηγκιού είναι, εγώ θα την έβλεπα λίγο διαφορετική. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τους τελευταίους 8 μήνες, είναι τα 4 χρόνια. Που βάζεις και μέλη και φίλους να γίνουν πάλι ενεργοί στην τοπική αυτοδιοίκηση, να πάνε στους συλλόγους, να πάνε στα επιμελητήρια, να αρχίσει να ακούγεται δηλαδή η φωνή της αριστεράς, ακόμα και δεν ήταν ξεκάθαρο, και δεν είναι ξεκάθαρο τι σημαίνει η αριστερά του 21ου αιώνα σήμερα, αλλά να ξαναμπούν εκεί, σε εκείνους τους χώρους στους οποίους πηγαίνει ο πολίτης και με τους οποίους έχει σχέσεις. Είτε σχέσεις διοικητικής μορφής, όπως είναι η αυτοδιοίκηση, οι περιφέρειες κτλ., είτε πιο κλαδικής ή επαγγελματικής, με τα επιμελητήρια, με τα συνδικάτα κτλ. Αυτή ήταν για μένα η δουλειά του μυρμηγκιού. Ότι έπρεπε δηλαδή να γιωθείς, να ενσωματωθείς στην κοινωνία που δεν ήσουν. Γιατί δεν έγινε αυτό? Γιατί δεν έγινε? Ένας προφανής λόγος οργανωτικός ήταν ότι. Υπήρχε μια απειρία, ας πούμε. Ήταν ένα μικρό κόμμα και πάρα πολλά στελέχη πήγαν στην κυβέρνηση. Ναι. Αυτός είναι ο προφανής οργανωτικός λόγος, αλλά βέβαια δεν είναι επαρκής για να εξηγήσουμε. Προφανώς. Νομίζω ότι ίσως δεν υπήρξε και μία κατανόηση, και εκεί υπάρχει ένα θέμα, ας πούμε, και θεωρητικής έλλειψης αλλά και πολιτικού οραματισμού, ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνεις. Δηλαδή από τη στιγμή, κοιτάξτε, σε όλες τις μεγάλες επαναστάσεις, ας πούμε, και στη γαλλική και στη ρώσικη, πρώτα γίνεται η επανάσταση, δηλαδή πρώτα παίρνεται η κεντρική εξουσία, οι δήμοι και οι περιφέρειες, οι νομαρχίες και τα λοιπά, και στη Γαλλία και στη Ρωσία, ήταν προφανώς εναντίον των επαναστατών. Αλλά ξεκινήσαν από πάνω και μετά σιγά σιγά μπήκαν και κάτω και αποκτήσανε δηλαδή αυτές τις διαμεσολαβήσεις, αυτό που λέω γύρωση. Ναι. Μπήκανε μέσα στην κοινωνία. Μπήκανε εκεί που ο πολίτης έρχεται σε επαφή με την διοίκηση ή με τους κλάδους του ή με τα επαγγέλματά του κτλ. Και επομένως εκεί άρχισε να γίνεται πιο λεπτομερής η ανάλυση του τι είναι αριστερά, τι θα κάνουμε εμείς στην αριστερά για τους δικηγόρους, είτε για τους συνταξιούχους, είτε στο Δήμο Πειραιά ή οτιδήποτε. Και εκεί επομένως υπήρχε και το αντικειμενικό πρόβλημα, ο αντικειμενικός περιορισμός, ότι δεν είπαν αρκετά μέλη να την κάνουν τη δουλειά. Ο υποκειμενικός ήταν, νομίζω, φαίνεται, δεν κατάλαβαν ο κόσμος ο οποίος ήταν υπεύθυνος για να παίρνει τέτοιες αποφάσεις, ότι εκεί θα παίζονταν το παιχνίδι. Και ότι εάν για μια μεγάλη περίοδο δεν έχεις κάνει αυτή την ενσωμάτωση στον κοινωνικό ιστό, στους αρμούς της κοινωνίας, που είναι όλα αυτά που σας είπα, οι σύλλογοι, τα συνδικάτα, οι δήμοι, τότε και το εθνικό κάποια στιγμή του μπάρει. Το παίρνεις εκείνες τεράστιες 4 εκλογικές νίκες μέσα σε ένα χρόνο που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2014 και το 2015, αλλά εάν δεν μπορέσεις ακριβώς να το συνδυάσεις με τη ζωή των πολιτών, που δεν είναι μόνο αυτά που λέγανε καθημερινότητα, ήταν να μπεις και να μιλάς με τον δικό σου τρόπο,
εκεί που ζει ο πολίτης, εκεί που έρχεται επαφή ο πολίτης με την κεντρική εξουσία, έρχεται σε επαφή προφανώς στην περίοδο των εκλογών, προφανώς όταν γίνονται μεγάλα θέματα και ασχολούνται, ναι, οι τηλεοράσεις, αλλά όχι, δεν είναι κομμάτι, η καθημερινότητα, ναι, δεν είναι δηλαδή απλώς. Κύριε Δουζίνα, εκτιμάτε ότι οι συνάδελφοί σας έχουν την, διαβάζουν με τον ίδιο τρόπο την, το πολιτικό σκηνικό, έχουν την ίδια ανάλυση? Φοβούμε πως όχι. Με την έννοια δηλαδή ότι έχω ακούσει πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι έχουμε πολύ μεγάλη διείσδυση στην ελληνική κοινωνία, σε όλα τα στρώματα, έχουμε πολύ μεγάλη διείσδυση στα συνδικάτα, δεν έχουμε διείσδυση στους δήμους, εκεί όπου πραγματικά πάσχει, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο έχουμε αρκετά στελέχη κτλ. Όταν κάποιος που τους έλεγε, γιατί έχουν γίνει τέτοιου είδους συζητήσεις, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, έλεγαν ότι όχι, τα βλέπετε διαφορετικά, διότι ξέρω εγώ, αυτό έχετε μια άλλη οπτική, μια οπτική η οποία είναι αντιδημοκρατική κτλ. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχουν όλη την ίδια άποψη με εσάς. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που λέτε, διότι η βάση τουλάχιστον τις βάσεις γερές στις τοπικές κοινωνίες δεν υπάρχουν. Φαίνεται αυτό και από τις εκλογές. Από τα λεγόμενα των εκλογών. Δηλαδή δεν χρειάζεται καμία μεγάλη σοφία για να το δει αυτό. Υπάρχουν και οι άλλοι βέβαια που λένε ότι ένας άνθρωπος κυριαρχεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας. Ελείψη Τσίπρα, πάρει το 4% θα πάει. Ναι. Αυτό είναι τραγικό αν είναι έτσι. Και έχετε απολύτως δίκιο, διότι στην τελική ανάλυση κανένα κόμμα της αριστεράς δεν είναι δυνατόν να στηρίζεται σε μια διαμεσολάβητη σχέση μεταξύ του ηγέτη και του κόμματος. Ακριβώς. Απολύτως. Επομένως εκεί συμφωνώ. Τώρα αυτό που είπατε ότι κάποιοι λένε ότι είχαμε διείσδυση, όπως είπατε εσείς, δεν βγήκε. Μα αυτό έχουν πει και αυτές τις απόψεις σας τις έχει ενισχύσει και η επαφή που είχατε με τον κόσμο και το λέω για τα δικά μου Σαββατοκύριακο στα νησιά. Γιατί και ο Πειράς έχει και λίγο επαρχία. Για πετε μα δηλαδή πραγματικά εσεί από τι επαφέ που είχατε αυτές τις μέρες. Έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα? Ναι, έχω βγάλει αρκετά συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ένα θέμα, ας πούμε, και εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω και όλοι μας και κυρίως οι βουλευτές, ένα θέμα συγγνώμης και απολογίας, ας πούμε, διότι λένε επανειλημμένα ο κόσμος και έχει δίκιο ότι δεν βρεθήκαμε κοντά του. Εμείς ως βουλευτές τώρα μιλάω, και εγώ προσωπικά για τον εαυτό μου μπορώ να μιλήσω και ζητάω συγγνώμη, ας πούμε, διότι πραγματικά υπήρξαν περιορισμοί, υποτίθεται αντικειμενικοί, αλλά και εμείς δεν το κάναμε όσο έπρεπε. Αυτό είναι ένα πρώτο. Τώρα, τι βλέπουμε στον κόσμο που πηγαίνουμε? Και πήγα και στα χωριά της Τριζινίας, στην Ίδρα εχθές. Βλέπουμε τα εξής πράγματα. Πρώτον, ότι υπάρχει μια γενική άποψη του κόσμου που λέει ότι ο Τσίπρας μας είπε ψέματα. Όταν εξηγείς ότι αν ψέμα θεωρείται το μνημόνιο, το Τρίτο και ο Ιούλιος, ότι ο άνθρωπος πήγε μετά με το μνημόνιο, πήγε στις εκλογές και έβγαλε τις εκλογές με ένα νέο πρόγραμμα που δεν είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, ας πούμε, του Σεπτέμβριου του 2014. Εδώ υπάρχει καινούργια. Μια πολύ μεγάλη σύγχυση, επιτρέψτε μου να πω. Φαίνεται και από τα social media. Δηλαδή, λένε πολλοί, μα ποιος, ο Τσίπρας ο οποίος θα άσκησε τα μνημόνια, ο Τσίπρας ο οποίος θα αντιστεκόταν στη Μέρκελ. Μα αυτά είχαν γίνει μέχρι τον Ιούλιο του 2015. Το Σεπτέμβριο είπε ο Τσίπρας, ή με σέβεται σπίτι μου, ή επανέρχομαι. Σωστά. Και ο κόσμος όταν έσυλε σπίτι τον ξανά έσυλε στην εξουσία. Άρα λοιπόν. Με ένα νέο πρόγραμμα. Με ένα νέο πρόγραμμα. Στηριζόταν εν μέρη και στο μνημόνιο. Ναι, αυτό θέλω να πω. Δεν υπάρχει μια σύγχυση. Νομίζω ότι δεν επεξήγησε καλά ο κύριος Τσίπρας. Γενικότερα τώρα δεν είναι θέμα Τσίπρα. Όπως δεν εξηγήθηκε καλά και το μακεδονικό. Επαρκώς. Για το μακεδονικό μπορούμε να πούμε πολλά. Πάρα πολλοί που δεν ξέρουν σωστά, σωστά, να το αφήσουμε προς το παρόν. Ευχαρίζω, θα ήθελα το γενικό να σας μιλήσω για όλες. Έχουμε 3-4 λεπτά μόνο. Και θέλω και εγώ να σας ρωτήσω αρκετά. Και 5 μέρες κάθισα από εδώ να πάει ο Τσίπρας. Έδωσα διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο Μηχανικαλίας και μπορώ να σας πω πολλά για το τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, αυτό που είπατε έχετε απολύτως δίκιο, διότι το δεύτερο που λέγεται μετά το ψέμα είναι μια σειρά από στοιχεία. Παραδείγματος χάρη τις συντάξεις, μας κόψαν τις συντάξεις. Και τους λες μετά, ηλικιωμένος άνθρωπος, θυμάσαι πότε σου κοπήκαν οι συντάξεις 40%? Και σου λέει ναι, μέχρι το 2015 δόθηκαν το 40%. Και μετά γίνανε μερικές μικρές προσαρμογές του 4-5-6%, αλλά έχει περάσει αυτό. Και εδώ μας πηγαίνει στο τρίτο που λένε και οι άνθρωποι που είναι πιο φιλικά διακείμενοι προς τον ΣΥΡΙΖΑ για την επικοινωνία. Τώρα υπάρχει αυτό το θέμα, επικοινωνία, ότι προφανώς δεν είχε κανάλια ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε μίντια κτλ. Αλλά το θέμα πάλι είναι γενικότερο. Κοιτάξτε να δείτε, η εξουσία δεν είναι κάτι σαν ένα ποτήρι, το πήρε
ο κύριος το χάσα εγώ ή το πήρα εγώ και έχω την εξουσία. Η εξουσία είναι μια σειρά από δίκτυα. Μια δίκτυα και σχέση μεταξύ ανθρώπων, στην οποία βέβαια κάποιοι είναι οι κυριαρχούντες, κάποιοι κυριαρχούμενοι. Όλα τα δίκτυα τα μεγάλα που ήταν το βιομηχανικό κεφάλαιο, το χρηματιστικό κεφάλαιο, τα μίντια, οι διάφοροι οργανώσεις και οργανισμοί, ας πούμε, που χρηματοδοτούνται και από το εξωτερικό κτλ. Όλοι αυτοί θεωρήσαν το ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν ένας θανάσιμος κίνδυνος. Αλήθεια ή ψέμα, αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό θεωρήσαν. Και ο καθένας ξεκίνησε να κάνει τη δικιά του δουλειά στο δικό του χώρο, η οποία ήταν και μεντιακή, αλλά κυρίως μια προσπάθεια να βοηθήσουν να γίνει η περίφημη αριστερή παρένθεση. Αυτή η κυβέρνηση, τουλάχιστον τα πρώτα δύο χρόνια, ήταν μια κυβέρνηση σε ομοιρία. Οι δημόσιοι, οι ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί δεν τους δίνανε τους φακέλους, διέρεαν, ας πούμε, νέες πολιτικές για να τις κάψουν κτλ. Και όλα αυτά τα δίκτυα είχαν αρχίσει λοιπόν σιγά σιγά να υποσκάπτουν την κυβέρνηση για να δημιουργηθεί στο τέλος αυτό που ακούμε σήμερα, ότι πρώτον είπε ψέματα και δεύτερον έκοψε τις συντάξεις. Ενώ δεν έκοψε τις συντάξεις, αντίθετα ήταν και η πρώτη κυβέρνηση που έδωσε αυτή τη 13η σύνταξη. Τώρα πώς έγινε η επικοινωνιακή της αυτή ήταν ένα πρόβλημα. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό. Είχαμε μια κατάσταση και έχουμε μια κατάσταση όπου κυβέρνηση, αυτό το ξέραμε και θεωρητικά, κυβέρνηση και εξουσία δεν ήταν το ίδιο. Είχε την κυβέρνηση, δεν είχαν την εξουσία και η εξουσία ξέρει, η συστημική εξουσία των διαφόρων δικτύων, χωρίς να υπάρχει κάποια συνωμοσία, μαζευτήκανε μερικοί και είπανε αυτό θα κάνουμε, ρίξουμε τον Τσίπρα, ήξερε ο καθένας τι θα κάνει για να αρχίσει σιγά σιγά να την υποσκάπτει. Και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πραγματικά μια σειρά από μηνύματα για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τον Τσίπρα, για επιμέρους στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος, έχει περάσει στον κόσμο και είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να το ανατρέψει. Μάλιστα, λοιπόν, εγώ θέλω προσδήποτε σε ένα λεπτό να μας πείτε δύο πράγματα, γιατί δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο άνθρωπο τι γίνεται με τον Brexit. Γιατί έχουμε σηκώσει πλέον τα χέρια. Είδαμε δηλαδή αυτό τη αλλεπάλληλη συνεδριάση με την Τερέζα Μέη, να μην σταθούμε βέβαια στον Boris Johnson με τη γυναίκα του προφέτου. Αυτός, αλλά πέστε μας δύο κουβέντες για τον ίδιο και την προσωπικότητά του, γιατί αυτός κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο νέος πρωθυπουργός. Ο νέος πρωθυπουργός, θα δούμε τώρα, επιτέθηκε στη σύντροφό του και πήγε αστυνομία, έγινε περιστατικό κτλ. Και τώρα θα δούμε αν θα μπορέσει να ανατρέψει. Έχει επίδραση μεγάλη στην Βρετανική. Έχει μεγάλη επίδραση, γιατί το θέμα της ενδοικογενειακής βίας. Ενδοικογενειακή βία, ο σύζυγος, ο άντρας να χτυπάει ή να αποθεί, να σπρώχνει, να ουρλιάζει εναντίον της γυναίκας κτλ. Αλλά δύο κουβέντες γενικότερα για τον Brexit. Πρώτον, η Βρετανική κοινωνία ιστορικά και σε όλο τον 20ο αιώνα, μπορεί να πει κανείς από την εισβολή των Ρωμαίων, ας πούμε, είναι διαγώνια διαιρεμένη, με τους μισούς να θεωρούν ότι έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και τους άλλους μισούς να θέλουν να παραμείνουν η μεγάλη χώρα που έχανε την αυτοκρατορία, που είχε τις απικίες κτλ. Επομένως αυτό πηγαίνει διαγώνια, δηλαδή χωρίζει και όλες τις κομματικές πολιτικές δυνάμεις και όλες τις κοινωνικές δυνάμεις. Ναι, αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον που λέτε. Αυτό είναι το πρώτο και υπήρξε πάντα. Δηλαδή, στη δεκαετία του 70 διασπάστηκε το Εργατικό Κόμμα. Όταν μεγάλα στελέχη του είπαν ότι η γραμμή που είχε ο Τόνι Μπεν τότε και ο Μάικλ Φουτ και η ηγεσία του κόμματος ήταν πολύ αντιευρωπαϊκή. Και διασπάστηκε, φτιάχτηκε ένα μικρό κόμμα, το SDP. Αυτό γίνεται τώρα με τους συντηρητικούς. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο είναι ότι το Brexit θα γίνει. Προφανώς ο Τζόνσον χρησιμοποιεί το γεγονός ότι απέτυχαν οι τρεις προσπάθειες να περάσει αυτή η συμφωνία της ΜΕΗ, η οποία παρεμπιπτόντως, χωρίς να είναι ιδανική για μας, για τους Έλληνες που ζούμε εκεί ή τους Ευρωπαίους που ζουν στη Βρετανία, ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν ρεαλιστική. Είχε ρεαλιστική. Όποιος πήγαινε στη Βρετανία μέχρι το τέλος του 2020 θα είχε τα δικαιώματα που έχω και εγώ που μένω εκεί 40 χρόνια. Επομένως ήταν πάρα πολύ καλή. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία, εφόσον δεν γίνει, ας πούμε, μια νέα διαπραγμάτευση που οι Ευρωπαίοι λένε θα γίνει. Και άρα αυτό που θα γίνει θα είναι χειρότερο. Το δεύτερο, και εδώ τώρα μιλάω σαν μέλος και φίλος του Εργατικού Κόμματος και του ίδιου του Τζέρεμι Κόρμπιν, είναι ότι ένας λαός που έχει κουραστεί μετά από 3 χρόνια να συζητάνε μόνο τον Brexit και χοντρικά η κυβέρνηση και η δημόσια διοίκηση παραλύσει για να προετοιμαστεί για τις διαπραγματεύσεις και μετά για τα αυτά που θα γινόντουσαν μετά το τέλος της διαπραγματεύσεων. Έχει κουραστεί λοιπόν ο κόσμος και κοιτάξτε να δείτε τι έγινε σε ευρωεκλογές, οι οποίες βέβαια η συμμετοχή του κόσμου ήταν πάρα πολύ μικρή, πάντα ήταν μικρή, τώρα ήταν ελάχιστη, διότι είναι και λίγο γελίο, ας πούμε, να βγουν ευρωβουλευτές και σε 3 μήνες έχουν να φύγουν. Υπήρξαν 2 κατηγορίες κομμάτων οι οποίες είχαν ένα καθαρό μήνυμα. Ο Φάραντζ, αυτός ο περίεργος
ακροδεξιός τύπος, ας πούμε, που έφτιαξε ένα κόμμα καινούριο, το Brexit, και μέσα σε 40 μέρες μόνο το έχει ξεπείρει 33-34%. Φεύγουμε αμέσως, δεν κάνουμε κανένα deal, καμιά συμφωνία, φεύγουμε. Και από την άλλη πλευρά, οι φιλελεύθεροι, οι οποίοι είναι ακόμα του 5-6%, αλλά καθαρά μένουμε, πήγε στο 20%. Οι πράσινοι εξίσου ανεβήκανε. Αυτό το οποίο δεν έκανε ο Κόρμπιν, και ξέρετε, στις δύσκολες στιγμές, ένας μεγάλος ηγέτης φαίνεται, εάν πάρει μια απόφαση, ακόμα και δεν συμφωνεί απολύτως, και βγει έξω στον κόσμο και πει: αυτό είναι που θα κάνουμε. Αυτό που έκανε ο Τσίπρας, ας πούμε, με το δημοψήφισμα. Να μην μπούμε τώρα στα θέματα του δημοψηφίσματος. Όταν ο κόσμος είναι ζαλισμένος, συγχυσμένος, ακούει τεράστιες πληροφορίες, τεράστιο μέγεθος πληροφοριών και τα έχει χαμένα, πρέπει ο πολιτικός ηγέτης να βγει και να το πει: ο Κόρμπιν έχασε μια ιστορική ευκαιρία. Άρα, Brexit θα γίνει. Θα γίνει οπωσδήποτε. Μια κουβέντα για το βιβλίο, για την παρουσίαση, για την κλίμακα. Αυτό πρέπει να πούμε. Θα έχουμε την επόμενη Δευτέρα στο ΕΒΕΠ, στην ωραία αίθουσα του Επαγγελματικού και Εμπορικού και Βιομηχανικού Σταθμού του Πειραιά, στο ΕΒΕΠ. Μια παρουσίαση του βιβλίου από πανεπιστημιακού. Δεν έχει προεκλογικό χαρακτήρα. Θα είναι εκεί πέρα η Λούκα Κατσέλη, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ο Μιχάλης Σπουρδαλάκης, ο δικός μας εδώ πέρα, ο ντόπιος, πιθανόν και άλλοι. Και θα είναι μια παρουσίαση του βιβλίου, η οποία περιγράφει, σε ένα μέρος του τουλάχιστον, την περίεργη εμπειρία μετά από 40 χρόνια στο Λονδίνο και στο Πανεπιστήμιο να βρεθώ στην Ελλάδα και την πολιτική, στον Πειραιά και την πολιτική. Πώς λέγεται το βιβλίο? Από την έδρα στα έδρανα, έργα και ημέρες μιας αριστερής κυβέρνησης. Λοιπόν, ξαναλέμε, υποψήφιος ξανά. Στην πρώτη περιφέρεια, Πειραιά, Κινήσων, έτσι. Κινήσων. Καλή επιτυχία και καλό κουράγιο να έχετε. Θα τα ξαναπούμε, πιστεύω. Φτάσαμε στο τέλος, Νίκο. Φτάσαμε στο τέλος. Κύριε Τουζίνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλους. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά η αθλητική εκπομπή Πινελίδες στα Σπορ. Στις 2 ακριβώς, σε κεντρικό δελτίο με όλα τα νέα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Είμαι ο Τάκης Βουγιουκλάκης και ακούω το κανάλι 1 του αγαπημένου μου Πειραιά.